Minister, ladies and the few gentlemen that are here. Υπουργέ. I'm very honored to be here today. Κυρίες και κύριοι, όσοι βρίσκεστε εδώ, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο οργανωτές, οι οποίοι και με προσκάλεσαν επίσης να εκπροσωπήσω την Σουηδία. Μετήχα χθες σε ένα συνέδριο και θα ήθελα να σας πω ότι, σε μια σύσκεψη μάλλον, και θα έλεγα ότι δεν μιλώ συνήθως για τέτοια ζητήματα. Πραγματικά τα βρίσκω ζητήματα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης. Είναι πάρα πολύ σκληρό να ασχολείται κανείς με τέτοια ζητήματα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχολείται κανείς με ανθρώπους και να ακούει το τι έχουν περάσει. Θα ήθελα να πω ότι είμαι εκπλήσιμη το γεγονός ότι οι άνθρωποι που μιλούν για την εμπορία ανθρώπων σπάνια μιλούν για την διακίνηση ανθρώπων για σκοπό σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σπάνια τονίζουν την έμφυλη διάσταση και ακόμη λιγότεροι μιλούν για τη διασύνδεση μεταξύ της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων. Εξυπακούεται ότι πρέπει να αντιμαχόμεθα όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων και όχι μόνο αυτήν που αφορά στην σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος να εστιάσουμε έτσι περαιτέρω σε αυτό το είδος σεξουαλικής εκμετάλλευσης και πορνείας και να συνδέσουμε την εμπορία ανθρώπων με την πορνεία. Υπάρχει μια ανισότητα φύλου, πολύ προεξάρχουσα, και μια διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 99% των ανθρώπων στην πορνεία είναι γυναίκες και γι' αυτό θα εστιάσω σε αυτές περισσότερο στην ομιλία μου. Όπως ξέρετε, εκπροσωπώ την σουηδική κυβέρνηση, που είναι φεμινιστική κυβέρνηση, και η ισότητα των φύλων είναι για μας σημείο εστίασης τόσο εθνικά όσο και διεθνώς. Η άποψη της σουηδικής κυβέρνησης είναι ότι η πορνεία και η διακίνηση των ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι κάτι παραπάνω από έγκλημα. Είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί εκδήλωση μιας εμμένουσας ανισότητας φύλων και αφορά στις γυναίκες παγκοσμίως. Οι περισσότεροι από εσάς εδώ θα γνωρίζετε ενδεχομένως την σουηδική νομοθεσία όσον αφορά την διακίνηση ανθρώπων και την πορνεία και εξυπακούεται ότι η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων διώκεται ποινικά βάσει του πρωτοκόλλου του Παλέρμο από τους διεθνείς θεσμούς. Από τον Ιανουάριο 1999 ήταν η Σουηδία η πρώτη χώρα η οποία ποινικοποίησε την αγορά του σεξ. Και όσοι βρισκόσασταν εδώ χθες ακούσατε πολλά να λέγονται γι' αυτό. Το να αγοράζει κανείς σεξ ποινικοποιείται και να το πολλά όχι. Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν ποινικοποιείται η πώληση του σεξ είναι ότι νοούμε το άτομο που πουλά το κορμί του θύμα. Και γυναίκες και κορίτσια αγοράζονται και χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πορνεία δεν το κάνουν αυτό εθελοντικά. Μπορούμε βεβαίως να συζητήσουμε και να κάνουμε, αν θέλετε, μια φιλοσοφική συζήτηση για το τι εστί εθελοντική βάση. Εν τούτης γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν άφθονες αποδείξεις όσον αφορά την εμβαλότητα της πλειονότητας των ανθρώπων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της πορνείας. Αξιολογήσαμε τον νόμο και βρήκαμε ότι μειώθηκε η πορνεία στους δρόμους κατά το ίμιση. Η αναλογία των ανδρών που πληρώνουν για σεξ μειώθηκε σημαντικά μετά την θέση ισχύ του νόμου. Και μερικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό έπεσε κατά το ίμιση και έχει μικρότερη αγορά για σεξ η Σουηδία εν συγκρίση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λένε πολλά πράγματα για τον σουηδικό νόμο κατά της πορνείας και τις συνέπειές του. Και εγώ θα ήθελα ευκαιρίας δοθήσεις να τονίσω τρία ζητήματα εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα που να καταδεικνύει ότι υπήρξε μεγαλύτερη αύξηση στην πορνεία μέσω διαδικτύου σε σύγκριση με άλλες χώρες. Η πορνεία κατά την οποία η πρώτη επαφή γίνεται στο διαδίκτυο είναι πιο έντονη στις γειτονικές χώρες της Σουηδίας. Αυτό δείχνει ότι δεν είχαμε μια μεταστροφή υποδείγματος, αν θέλετε, και προεξάρχουσα μορφή πορνείας μέσω του διαδικτύου. Δεν υπάρχει τίποτα που να καταδεικνύει ότι κατοίκον πορνεία έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα, τα διάφορα στούντιο μασάζ και τα διάφορα κατοίκον τέτοια επαγγέλματα. Υπάρχει
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι υπάρχει περισσότερη βία έναντι των ανθρώπων που ασκούν πορνεία. Η Σουηδία δεν είχε ούτε μία δολοφονία ανθρώπου που πορνεύεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος. Μιλήσαμε σε γυναίκες στη Στοκχόλμη που ασχολούνται 100% με αυτά τα ζητήματα και είπαν ότι δουλεύει πραγματικά η νομοθεσία. Υπάρχουν λιγότεροι αγοραστές και έχει αλλάξει το πώς προσεγγίζεται ο κόσμος που πουλάει σεξουαλικά τον εαυτό του. Το 99% είναι γυναίκες και τώρα πια δεν φοβούνται να μιλήσουν στην αστυνομία. Και ο αγοραστής γνωρίζει ότι εάν φερθεί βία και κακοποίηση, θα μπορέσει η γυναίκα να επικοινωνήσει με την αστυνομία ατιμωρητή. Εάν εκτεθεί ο αγοραστής του σεξ, τότε ρισκάρει πολύ περισσότερα, του αποδίδεται ένα πρόστιμο και σε μια χώρα που είναι κοινωνικά απαράδεκτο να αγοράζει κανείς σεξουαλικές υπηρεσίες, συλλογεύει ο κίνδυνος να χάσει τη δουλειά του και την οικογένειά του αυτός ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι αγοραστές θέλουν να είναι πολύ διακριτικοί και δεν θέλουν να δημιουργούν σκηνές υποδενή. Και για να συνοψίσουμε, η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και η ισχυρή πλειοψηφία του σουηδικού πληθυσμού είναι υπέρ αυτού του νόμου, αυτής της νομοθεσίας. Αλλά βεβαίως οι νόμοι και οι παράγραφοι που απαγορεύουν τη διακίνηση ανθρώπων και απαγορεύουν την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών δεν αρκούν. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Το σκανδιναβικό μοντέλο έχει διάφορες διατάξεις. Υπάρχουν τρία στοιχεία που τις εμποδώνουν. Πρέπει να παρέχει κανείς υπηρεσίες σε αυτούς που θέλουν να φύγουν από αυτό το επάγγελμα, αλλά και στους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν στην πορνεία. Και πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομίας, κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων κατηγόρων, αξιωματούχων μετανάστευσης και ΜΚΟ. Αν οι οργανισμοί δεν συνεργαστούν, τότε τίποτε απολύτως δεν μπορεί να προκύψει. Και βεβαίως, όταν οι διαφορετικές αρχές καλούνται να συνεργαστούν, αρχικά μπορεί να προκύψουν κάποια προβλήματα. Και επίσης, αυτό αφορά και στη συνεργασία τους με τις ΜΚΟ. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε έναν εθνικό συντονιστή, ο οποίος διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών και αρχών και ΜΚΟ. Και αυτό το μοντέλο έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό. Ο εθνικός συντονιστής πρέπει μαζί με τις διοκτικές αρχές, τους ανθρώπους της μετανάστευσης, των γραφείων μετανάστευσης κτλ. Να παράγει εγχειρίδια για το πώς ανοιχνεύεται η εμπορία και η διακίνηση ανθρώπων, πώς διαχειρίζεται και τώρα έχουμε και ένα εθνικό σημείο αναφοράς. Δεν θα μπορούσαμε να λειτουργούμε τόσο καλά και αγαστά και να επιτυγχάνουμε όσο κάνουμε τώρα χωρίς τη βοήθεια των ΜΚΟ και βοηθούν πολύ. Μεταξύ άλλων προσφέρουν καταφύγια για τα θύματα της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Η διακίνηση ανθρώπων στη Σουηδία είναι λιγότερο έντονη στη Σουηδία από ό,τι σε άλλες χώρες. Και έχει πλέον αρθεί ένα εμπόδιο στους μαστροπούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, εγκληματικές ομάδες που πουλούν γυναίκες για σεξουαλικούς σκοπούς θεωρούν τη Σουηδία πια πολύ κακή και φτωχή αγορά. Δεν εδραιώνονται εκεί λοιπόν, γιατί λειτουργεί αποτρεπτικά ο νόμος. Οι λίγες περιπτώσεις ήταν πολύ χαμηλότερες εμβέλειας εν συγκρίση με περιπτώσεις σε άλλες χώρες. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μία δήλωση βάσει της οποίας οι άντρες έχουν μία ανάγκη για καινούργιες γυναίκες είναι κάτι που δεν αντιπαλεύεται εύκολα. Οι γυναίκες που καλούνται να δουλέψουν εκεί έρχονται από μη πλεονεκτικές ομάδες και φτωχές χώρες του κόσμου μας και αυτό δύσκολα το αντιπαλεύει κανείς. Και η δήλωση που λέει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που εκπορνεύονται υφίστανται ψυχολογική και σωματική βία και βλάβη είναι αδιαφιλονίκητη. Η κυβέρνησή μου ελπίζει ότι περισσότερες χώρες θα σκεφτούν το ενδεχόμενο να ποινικοποιήσουν την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και σεξ και θα βοηθήσει αυτό στο να αντιπαλέψει κανείς τη διακίνηση ανθρώπων, γυναικών και κοριτσιών και να βελτιωθεί η ισότητα μεταξύ των φύλων. Θα ήθελα να πω εν τέλει ότι θεωρώ ότι αυτό επίσης είναι και ζήτημα αξιών.
και κοσμοθεωρίας όσον αφορά το τι κοινωνία θέλουμε να έχουμε και πού να διαβιώνουμε, τι κοινωνία θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Άκουσα μια σύγκριση μεταξύ χωρών στις οποίες απαγορεύεται η πορνεία και σε άλλες όπου είναι νόμιμη. Σε χώρες όπου είναι νόμιμη η πορνεία, τα νέα αγόρια και κορίτσια μπορούν να δουν νέα παιδιά στην ηλικία τους, να φιγουράρουν σε βιτρίνες, σαν να είναι εμπορεύματα προς πόλη, εμπορεύματα. Τι λέει αυτό για την κοινωνία μας? Τι λέει στα παιδιά μας όταν μια κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό είναι θεμητό? Η δική μου κυβέρνηση θεωρεί ότι η πορνεία θα πρέπει να καταργηθεί, διότι είναι γνωστό το τι κάνει στους ανθρώπους αυτούς που την χάνουν εκμετάλλευσης και είναι γνωστό το τι κάνει στους πλέον ευάλωτους ανθρώπους οι οποίοι την χάνουν εκμετάλλευσης. Και γνωρίζουμε ότι το να επιτρέπουμε την πορνεία αυξάνει τα κέρδη για αυτούς τους ανθρώπους που κερδοφορούν από τη διακίνηση των γυναικών. Και ξέρουμε επίσης τι αποτελέσματα έχει στην ισότητα των φύλων. Γιατί επιτρέπεται αυτό? Ποιος βγάζει κέρδος επιτρέποντας την πορνεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση? Είναι οι νεαρές κοπέλες από τη Μολδοβία, οι γυναίκες από την Ιγυρία, ή είναι άραγε κάποιοι άλλοι οι οποίοι και αντλούν τα ωφέλη? Δείτε ερώτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.